Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με τον Αλεξάρα και τη Λάρα σε άλλο ένα τόπο. Με το δεξί παίρνω και πάλι τη σκυτάλη. Και ανοίγω τρύπα στο δικό σου το κεφάλι. Να με γουστάρει. Λοιπόν, ήρθαμε πάλι σήμερα εδώ κοντά σας. Για να πούμε τα νέα μας, τις ειδήσεις. Να σας υπενθυμίσουμε κιόλας ότι 22 του μηνού του Ιούλη, Σαββατάκι, 9 η ώρα το βράδυ, θα παίξουν τα MAD VMA στο MAD. Μπορείτε να συντονιστείτε και να τα δείτε και να απολαύσετε αυτή την ξεχωριστή βραδιά που ζήσαμε παρέα. Οπότε είμαστε έτοιμοι, Αλέξη. Σε αυτό το σημείο να μας... Να σπάσουμε στο ξύλο τον καμεραμάν, είμαστε έτοιμοι. Και εσένα. Να συνεχίσει. Ιδανικά και εμένα, γιατί μου αρέσει. Ωραία. Τώρα όμως, πριν με σπάσετε στο ξύλο. Βλέπεις τι βλέπω. Είναι αποκρουστικό το θέμα. Θα περάσουμε στην πρώτη καμένη είδηση. Την εξωπραγματική κοιλιά που τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό. Πώς την κρατάει ρε παιδιά, με τη βαρύτητα. Από την οποία βγήκαν αυτά τα τρία πλάσματα εκεί μέσα, τα Teletubbies. Πω πω, πολύ τρομακτικό, ε. Από τη βαρύτητα και μόνο δεν πέφτει η κοιλιά κάτω. Αυτά ήταν τα τρία μωρά. Πω πω, σαν καρπούζι είναι. Τα οποία στο μεταξύ δεν μοιάζουν καν μεταξύ τους. Θα με τρόμαζε. Αν έβλεπα την κοιλιά μου. Ναι, σκέψου τώρα τι να σου πει, να κάνουμε σεξ για να σπάσουν τα νερά. Πώς, ναι, ναι. Τι, αφήνεις ποτό σίγουρα εκεί μέσα, δεν υπάρχει. Αφήνεις ποτό, μπορείς να σπάς καρπούζια με αυτή την κοιλιά, να γεννήσεις τρίδημα. Επίσης είναι σαν σπαθί του Λάιανο. Ήρωες είναι οι γυναίκες. Σαν μπέιμπι καρπούζι. Ήρωας είναι ο πατέρας των παιδιών που είχε 9 μήνες αυτό το πράγμα να τον χωρίζει από τη γυναίκα του. Σταμάτα, μωρέ, και εσύ. Δεν είπα ριχέ. Αυτά τα πράγματα που θα τον χωρίζουν για τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Ριχέ, άνθρωπε. Το μόνο βαθύ πάνω της είναι η κοιλιά της. Για να μην πω το Ευτυχώς τα αγοράκια βγήκαν όλα απολύτως υγιή και δείχνει να, τα 17 μηνών πλέον παιδιά της να χαμογελούν και να είναι ζωηρά. Να σας ζήσουν. Δεύτερη είδηση. Και σαρική τα βγάλε. Δεν ξέρω. Δεν λέει. Τέλος πάντων, okay, δεύτερη είδηση. Deliveras έβρισε πελάτησα επειδή του έδωσε μικρό φιλοδόρημα. Α, ναι, ρε, εκεί έχουμε φτάσει. Να του δίνουμε φιλοδόρημα και να μας βρίζουν. Εσάς σου δίνει κανείς φιλοδόρημα που κάνεις καλό βίντεο στο YouTube. Μην απαντήσεις. Άλλη εστίαση και άλλο τα social. Εντάξει, του έδωσες φιλοδόρημα. Απλά ένα ευχαριστώ αρκεί. Επειδή τα έχω κάνει και τα δύο, είναι ωραίο ρε παιδί μου ο άλλος που μαζί θα δει τόσους ανθρώπους, θα συναντήσει και την αγένεια μέσα στη μέρα του, θα τρέχει πάνω κάτω. Που γενικά υπάρχει μια υποτίμηση στους σερβιτόρους, δηλαδή πολλοί σου συμπεριφέρονται λες και είσαι υπηρέτρια. Συμφωνώ. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Γιατί δεν υπάρχει στα υπόλοιπα επαγγέλματα, δεν συναντάς αγένεια στα υπόλοιπα. Εγώ είμαι υπέρ, αφήνω φιλοδόρημα. Αλλά δεν με αναγκάζει κανείς. Δηλαδή θα μου πεις ευχαριστώ, θα το αφήσω, δεν θα μου πεις τίποτα αν δεν το αφήσω. Δεν καλά, είναι ναι, δεν συμφωνώ με τον άλλον που την έβρισε, προ Θεού. Ναι. Νομίζω σε κάποιες χώρες είναι υποχρεωτικό. Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή να αφήνουμε, αλλά δεν θα μας βρίσουν κιόλας αν δεν αφήσουμε. Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι, εσένα σου αφήνουν ποτέ μπουρμπουάρ. Έχεις περάσει την εστίαση, οκ, okay, και εγώ έχω περάσει. Και μου αφήνανε. Αλλά εγώ για τα γλυκά σου ματάκια. Τι, για τα γλυκά μου, δεν έχω τίποτα άλλο γλυκό πάνω μου. Έχω. Γιατί Αλέξη, είσαι πολύ γλυκό παιδί. Αλήθεια. Στάζεις μέλι. Στάζω γενικά. Ο μελένιος. Βάλε τίποτα πάνω σου. Μελένιος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εγώ θα δώσω μια πάσα για break. Να πάμε να ακούσουμε χαλάρα. Από Γιάννη Αρβανιτίδη και Χρήστο Πάζη. Τι? Ένα τραγούδι ύμνος για το MAD. Ειδικά όταν μιλάμε για τους ηχολήπτες μας. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Γεια σας. Αλέξη, θα μας φέρεις άβολες στιγμές. Εννοείται πως όχι. Θα σας φέρω πολύ άβολες στιγμές. Συγκεκριμένα, η νούμερο ένα λέγεται «Δώσε ένα χεράκι». Θα την πάρει κάτω, σίγουρα. Θα την τραβήξει στη θάλασσα. Χθες, φαίνεται. Το πράγμα έρχεται. Έλα, σούσι πούσι. Αποκλείεται, ρε παιδιά. Το οποίο το κάνει επίτηδες, έτσι. Σίγουρα, δηλαδή φαίνεται ότι το έχει κάνει επίτηδες. Το βλέπε να έρχεται και την έσφυγε να την πάρει μαζί του.
Και κατέβαινε ταυτόχρονα. Να βλέπεις κανεί, έλα, έλα. Ξεκάθαρα. Μπράβο, Φέδων. Ωραίος ο Φέδων. Επόμενο, σιγά θα σε φάει. Ωπα ρε. Τι ζώο είναι αυτό, καλέ. Ελέφαντας είναι. Έχεις κάποιο... Έχεις συγγενείς τρελούς. Τι το ελεφαντίσιο έχει αυτό. Νόμιζα ότι είναι προβοσκίδα του, ρε. Μυρμικοφάγου θα ήταν. Έχει τίποτε καφέ, προβοσκίδα. Καμήλα είναι. Α, έβαλε μέσα στο στόμα της όλο το κεφάλι. Θα εκπλαγείς πόσο χωράει το στόμα μιας καμήλας. Πότε μου βάλετε να κάνω εκπομπή με τη Μενεγάκη, πραγματικά, τι απορίες είναι αυτές. Ωραία. Μία τούμπα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Ενώ όλες οι υπόλοιπες είχαν φουλ λόγους, ναι. Γιατί δίθηκε βέργα σε ντούτσκα. Ωπα ρε. Όντως δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο. Τι θα πάμε πακέτο, κάτι τέτοιο μοιάζει. Όντως. Στέφανος. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αλυσμόνητη τούμπα. Στη χειρότερη πασάρελα όλων των εποχών. Και πάμε τώρα εν συνεχεία να ακούσουμε Ανδρομάχη, παραπονάκι μου. Και επιστρέφουμε με καλεσμένο, ε. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο καλεσμένο, τον Ιορδάνη τον αγαπητό. Γεια σου, Ιορδάνη μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα, γεια καλησπέρα, φίλε μου, πώς είσαι. Τι κάνουμε. Αυτό ήταν, έτσι, αυτό είναι, το βρήκαμε. Ήταν να μην το βρεις. Ήδη θα μας σηκωθεί. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ιδιαίτερα ανανεωμένο καλεσμένο, από ό,τι βλέπω. Ναι. Ωραίο μαλλί. Όντως. Σ' αρέσει. Φουλ. Θα ήθελα και εγώ να είχα. Τελικά δικαιώθηκα που σε άφησα να μου το φτιάξεις πριν. Εγώ σου τα είπα, δεν με ακούς. Είναι πολύ καλός. Είναι. Πιάνουν τα χέρια του, να ξέρεις. Ότι πιάνουν. Μέχρι εκεί όμως, δεν είμαι υπολά. Μαγειρεύεις. Ναι. Γιατί πεινάω κιόλας γι' αυτό. Τι θες να σου φτιάξω. Θα συμβιβάσω το και με κάτι, ας πούμε, σαλιγκάρια με μανιτάρι πλευρό. Σαλιγκάριο γκρατέ είναι η σπεσιαλιτέ μου. Είναι συγκάτοικος. Αλήθεια, λέει. Και η Ιγκουάνα φρικασέ φτιάχνω, είμαι γενικά της vegan cuisine. Το γνωστό το Ιγκουάνα. Ναι, 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 ναι. Σιγοβράζεται ζωντανό, ναι. Ιδανικά. Είσαι φίλος μου. Για να βλέπεις να ξεψυχά. Λοιπόν, έρχεσαι ανανεωμένος στα μουσικά μας δρόμενα και μας παρουσιάζει και το καινούριο single με τίτλο «Θα παρακαλάς». Ναι. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί είναι ένα τραγούδι που έχω ιδιαίτερο δεσμό μαζί του. Το έχεις γράψει από το 10, βλέπω εδώ πέρα, για τον Κωνσταντίνο τον Γαλανό. Η αλήθεια είναι ότι το έγραψα το 10 για τον Κωνσταντίνο. Βασικά το έγραψα για τον Κουρκούλη. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Κουρκούλης ήταν λίγο δυσκολοπρόσιτος. Ήθελε παρακαλυτό. Όχι, καθόλου. Α, η αλήθεια είναι ότι ήθελε ένα σπίτι, μία μαζονέτα για να το πει τελικά, αλλά τελικά τα βρήκαμε με τον Γαλανό, με ένα αυτοκίνητο. Δώσαμε ένα αυτοκίνητο. Εντάξει. Και πήρα μαζί και το τραγούδι δώρο. Κάποιο χρονιά σου βγήκε. Ναι. Πώς και αποφάσισες να το κυκλοφορήσεις ξανά. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα σε κάποια... Ήθελα από την αρχή να το πω εγώ το τραγούδι, η αλήθεια είναι, από τότε. Ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, δεν ξέρω. Και στην αναζήτηση που κάναμε με τους συνεργάτες μου για να βρούμε νέο τραγούδι, σκαλίξαμε λίγο έτσι τις επιλογές μας, είδαμε πράγματα από το παρελθόν και η αλήθεια είναι ότι το ακούσαμε ακόμα στη μορφή του demo του πρωταρχικού και λέμε δεν το βγάζω κι εγώ μια φορά. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Ισχύει. Θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο φρέσκο. Θα φτιάξουμε μια εισαγωγή η οποία μπορεί έτσι λίγο να είναι ελκυστική. Και ευχαριστώ πολύ τον Μπάρτον Κάλπο, ο οποίος έκανε μαγικά στην παραγωγή. Και κάναμε αυτό το, πιστεύω, ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Okay. Γενικότερα γράφεις και άλλα κομμάτια ο ίδιος. Ναι, έχω γράψει στον Τσαλίκη, τον Γιώργο, το «Πάρω το απόφαση» στο παρελθόν. Σε κάποιους όχι τόσο γνωστούς, δίνω κυρίως σε βούλγαρους καλλιτέχνες. Α, okay. Έχει ανοίξει εκεί μια επαφή πολύ καλή. Έχουν δοθεί περισσότερα από 10 τραγούδια, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, βλέποντας και κάνοντας. Και η έμπνευση είναι κάτι πολύ... Αυτό θα σε ρωτήσω. Παραδικό. Τι σου δίνει έμπνευση για τα κομμάτια που γράφεις. Η αλήθεια είναι πάλι ότι είναι αληθινές ιστορίες, γι' αυτό δεν γράφω και μαζικά. Δικά σου βιώματα. Δικά μου βιώματα. Και ειδικά οι στίχοι, ας πούμε, είναι προσωποποίηση κάποιων καταστάσεων.
Αλλά όταν ξεκίνησα να σπουδάζω και πέρασα λίγο σε πιο ακαδημαϊκό λόγο, η αλήθεια είναι, και μελετούσα περισσότερο πράγματα σχετικά με τις σπουδές μου, ζορίστηκα πάρα πολύ και ζορίζομαι πάρα πολύ ακόμα να γράψω. Δεν ξέρω, χάθηκε αυτή η αμεσότητα που είχα με το συναίσθημά μου. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Συμβαίνει, γιατί είναι τέχνη, δεν μπορείς να τη βάλεις σε κουτάκι. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό η αλήθεια είναι, γιατί με έβγαλε τα νερά μου. Πιστεύω θα σου ξανάρθει. Μένεις μόνιμα Σαλόνικα, βλέπω εδώ, και κάνεις και ραδιοφωνάκι εκεί. Κάτι γίνεται. Κάτι κάνεις. Κάτι κάνουμε. Σε ποιο κάνεις? Είμαι στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Okay. Το οποίο είναι ένα ραδιόφωνο που είναι νούμερο ένα εδώ και 35 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί ξεκίνησε το ραδιόφωνο από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχει ανταπόκριση αυτό που έκανα στην αρχή για χόμπι. Και τώρα που το κάνω επαγγελματικά, το απολαμβάνω πολύ περισσότερο. Και επίσης στέλνω και την εκπομπή μου και σε 40 ραδιοφωνάκια. Α, μια χαρούλα. Ναι, έχουμε ανοίξει την τράπουλα. Σωστό το δώσ. Τι θα σε έκανε όμως να μετακομίσεις στην Αθήνα, ρε παιδί μου, τώρα που έχεις φτιάξει τη ζωή σου στη Θεσσαλονίκη? Να σου πω την αλήθεια, έμενα Αθήνα 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια δηλαδή. Τραγουδούσα στο Ποσειδονίο με Πάνο Κιάμο και άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες, Μαρτάκη, γιατί ξέρεις, το σχήμα είχε αναλλαγές από σεζόν σε σεζόν. Φουρέιρα, Μάστερ Τέμπο στο παρελθόν, Ήβη Αδάμου, wow, πολύ καλή, και άλλα ταλαντούχα παιδιά. Και μετά το Ποσειδόνιο η αλήθεια είναι ότι και λόγω σπουδών εγκαταστάθηκα μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Θα πήγαινε στην Κύπρο ή θα φοβόσουν να μην σε περάσουν για το δώρο το γκόμενο της Αθηνάς? Φέρνεις λίγο, μην κορεδευόμαστε. Είχα καιρό να το ακούσω. Ποιον? Αθηνά και δώρο. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν με θεωρούσαν ότι μοιάζω λίγο στον Νότι από το πρώτο Fame Story. Είσαι ένα κράμα, ένα υβρίδιο. Και όλο χάλαγε τα μάτια ξαφνικά. Τελικά μοιάζω σε μένα όμως. Ναι, το πήρα απόφαση. Ή ο δώρος σου μοιάζει? Α, θα μπορούσε, ναι. Εκτός από ραδιόφωνο και μουσική, ασχολείσαι και με το Στίβο, μας λένε κάποιες πηγές. Αν έπρεπε να τα βάλεις σε μία σειρά από αυτό που αγαπάς περισσότερο, ξέρεις. Ναι. Ραδιόφωνο, Στίβος, ψυχολογία. Α, μπήκε κι άλλο στην εξίσωση. Και ψυχολογία. Μεγαλώνει. Λοιπόν, τώρα μπορεί να φανεί λίγο αυτό που θα πω τετριμένο ή δεν ξέρω παράλογο. Καταρχάς κάνω πράγματα που αγαπώ. Οπότε δεν μπορώ να μετρήσω την αγάπη και την ένταση που βιώνω κάθε φορά που κάνω αυτά που αγαπάω. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα και να τα βάλω σε προτεραιότητα. Εγώ θα πω ότι βάζω σε προτεραιότητα κάτι το οποίο χρειάζεται να έχει την προσοχή μου στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έκανα αθλητισμό από μικρός, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Άσχετα αν θα βάλω στόχο να κατέβω σε έναν αγώνα ή όχι, συνεχίζω να γυμνάζομαι. Το τραγούδι και η μουσική επίσης είναι ένας τρόπος έκφρασης για μένα και όσο θα έχει αυτό αποδοχή και θα έχω έμπνευση να προσφέρω πράγματα σε αυτό το χώρο, σε αυτούς που ενδιαφέρονται να τα ακούσουν, θα το κάνω. Οι σπουδές είναι η προσωπική μου εξέλιξη στην ουσία. Δεν το βλέπω δηλαδή ψυχρά επαγγελματικά. Δεν σπούδασα ψυχολογία για να απαραίτητα να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Μου αρέσει η γνώση, μου αρέσει το διάβασμα, οπότε ήταν φυσικό επόμενο αυτό. Και το ραδιόφωνο είναι κάτι που επίσης σχετίζεται με την επικοινωνία με τον κόσμο. Αν το δούμε και λίγο πιο αποστασιοποιημένα, το ραδιόφωνο στην ουσία έχει και στοιχεία ψυχολογίας, έχει και στοιχεία επικοινωνίας και τραγουδιού, έχει και καλλιτεχνικό στοιχείο και μουσικό στοιχείο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι κάτι που σαν το παντεσπάνι στις τούρτες δένει λίγο όλο αυτό το πράγμα. Και κακά τα ψέματα, μέσω του ραδιοφώνου υπάρχει και μία μαγεία που δεν σε βλέπουν, σε ακούν. Έχει το μαγικό του το ραδιόφωνο, δεν ξέρω, με συναρπάζει. Έκανα και από πολύ μικρή ηλικία και οπότε δεν μπορώ να τα βάλω στον προτεραιότητα. Ναι, είναι λογικό. Και όσο μπορώ να τα συνδυάζω θα το κάνω, εντάξει. Χωρίς να φθείρω τον ψυχισμό μου, τον χρόνο μου, αλλά και χωρίς να αδικώ και κάτι από αυτά. Αν δω ότι κάτι από αυτά δεν έχει άλλο χώρο στη ζωή μου, θα φύγει, ναι. Έχεις κάνει live σε πάρα πολλά μέρη. Είμαι Βλέπω εδώ Ισραήλ, Αγγλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρο, Αμερική, χαμός. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου κοινό? Πάλι τετριμένη απάντηση θα σου δώσω.
το κάθε πράγμα. Έχω τραγουδήσει σε μαγαζί που είχε 5 άτομα, ας πούμε, λόγω συνθηκών, λόγω κάτι είχε γίνει, μια πορεία, δεν ξέρω τι. Έχω τραγουδήσει σε ένα beach bar στο πουθενά, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, με χαλασμένο ηχοσύστημα, ας πούμε, με το ζόρι έβγαινε ο ήχος. Έχω τραγουδήσει στην Αμερική σε 2.000 ανθρώπους, όχι, προφανώς ήμουν support εγώ, δεν ήταν για μένα, μην παρεξηγηθώ. Την ίδια μαγεία παντού. Από άποψη ενέργειας, εγώ λέω, ξέρεις, να νιώθεις ότι ο κόσμος βαϊμπάρει πιο πολύ. Ωραία. Συγκεκριμένη ερώτηση, πολύ ωραία. Νομίζω σε ένα φεστιβάλ το έχω ανεβάσει και στα social. Στη Βουλγαρία πάω πάρα πολύ καλά, θέλω να σου πω. Έχω κάνει πολλά ντουέτα. Εκεί πέρα νομίζω ότι καλλιτεχνικά έχω τη μεγαλύτερη αποδοχή. Οπότε θα σου πω ότι εκεί πέρα σε μια εμφάνιση την έχω ανεβάσει στα social, στο Ντόμπριτζ, είναι μια πόλη της Βουλγαρίας. Πριν εγώ ανακοινώνει το όνομά μου και έχει, γίνεται ένα παραλήρημα από κάτω. Και λέω, με μπερδεύουν με άλλο τη φάση. Και ξεκινάω να τραγουδάω και γίνεται χαμός. Και είναι από τις στιγμές που συγκινήθηκα, μπορώ να σου πω. Ήταν το vibe τρελό, τρελή αδρεναλίνη. Νιρβάνα σχεδόν μπορώ να περιγράψω. Ένας κόσμος να πάλεται στο ρυθμό της μουσικής και να συνειδητοποιείς ότι αυτό που κάνεις έχει αποδοχή, ότι η μουσική ενώνει, ότι η μουσική διεγείρει και ότι σου αφήνει μια πολύ έντονη συναισθηματική στάμπα που θα σε συντροφεύει για πάντα. Έτσι, με ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Οπότε θα σου πω ότι είναι αυτή η εμφάνιση. Ωραία. Ναι. Πάμε να ακούσουμε όμως και τη μουσική σου εδώ πέρα. Το θα παρακαλάς από Ιορδάνη αγαπητό. Θέλω να το αφιερώσεις κάπου. Ωραία. Το αφιερώνω στον Ιορδάνη αγαπητό. Να μην το αφιερώ. Στο δώρο. Στο δώρο και την Αθηνά. Καλύτερο. 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 Επιστρέψαμε λοιπόν με τον καλεσμένο μας τον Ιορδάνη τον αγαπητό. Θέλω να μου πεις, μιας που αναφερθήκαμε και σε αυτό πριν, έχεις κάνει μπόλικες εργασίες, ζωή να έχουνε. Ποια θα ξεχώρισες και γιατί, η top σου, ας πούμε. Περίμενα λίγο. Εργασίες εννοείς... Συνεργασίες. Συνεργασίες. Εντάξει, νομίζω δεν ακούω και καλά, είναι... Όχι, η άρθρος ήμουν κακή. Λοιπόν, συνεργασίες έχω κάνει αρκετές και είναι όλες σημαντικές, θεωρώ ότι και από no-name καλλιτέχνες. Έχουν μείνει φιλίες που η αξία είναι ανεκτίμητη. Σίγουρα. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και έχω κάνει και συνεργασίες με καλλιτέχνες που είναι για μένα πρότυπα και ήθους και καλλιτεχνικής πορείας. Οπότε δεν μπορώ πάλι να ξεχωρίσω. Νομίζω ότι με τη Φουρέιρα ήταν ιδιαίτερο. Πήρα πράγματα από το χαρακτήρα της, κυρίως από το mindset που είχε. Okay. Με τη Λίλη θα έκανε συνεργασία. Ένα όν το οποίο ψάχνεται, έτσι, μια προσωπικότητα για να βγει και στη μουσική σκηνή. Ναι, γιατί τι θα σε ενδιαφέρε, τι στη μουσική. Θα το δούμε, θα το. Γενικότερα, το τελευταίο καιρό, επειδή είδε σε τραπ, έχει και μια δυναμία στην old school rap. Δηλαδή, going through, Nivo. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και τέτοια. Ναι, θα ήθελα. Ωραία. Να γράψω κάτι δηλαδή. Ναι, ναι. Ετοίμασέ το και okay. Μιλάμε. Τώρα από άτομα που δεν έχει συνεργαστεί σοβαρά, με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες πολύ να κάνετε κάτι μαζί? Θα ήθελα να συνεργαστώ πάρα πολύ με συνθέτες, να σου πω την αλήθεια. Όλοι οι συνάδελφοι θεωρώ, όπως είπα και πριν, ότι έχουν να δώσουν πράγματα, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Εντάξει, τεχνικά θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νταλάρα, αλλά αυτό πρακτικά είναι αδύνατο να συμβεί. Μου αρέσει πάρα πολύ τραγουδιστικά, παρόλο που είμαι λίγο πιο μοντέρνο σαν ύφος. Τώρα, το όνειρό μου, η αλήθεια, είναι να συνεργαστώ με μεγάλους μουσικοσυνθέτες. Και είμαι πολύ κοντά στο να κάνω μια πολύ σπουδαία συνεργασία, ελπίζω πολύ σύντομα. Δηλαδή, είναι σχεδόν... δεν θα πω όνομα, δεν μπορώ να πω. Μην το σποιλάρεις, κάτι θα το ακούσουμε. Αλλά θα είναι πολύ δυνατό. Okay. Λοιπόν, σου πετάω τρία reality και μου λες σε ποιο θα πηγαίνεις και γιατί. Survivor. Δαγκωτό. Τώρα είναι δυνατόν. Να σου πω, καταρχάς, άμα γκουγκλάρεις Ιορδάνης αγαπητό Survivor, τρεις φορές υπέγραψα και δεν μπήκα. Γιατί? Δεν ξέρω. Τι τους έπιασε? Δεν ξέρω. Τρεις φορές υπέγραψα. Παιδιά, είναι σοκ. Από τη μεριά σου δεν έγινε? Όχι. Για να μην ξέρει. Από καμία μεριά. Υπέγραψα και μάλιστα μπήκαν. Είχαμε μείνει τέσσερις επιλαχόντες και τις δύο φορές. Δηλαδή μπήκαν οι 10 και ήμασταν άλλοι 4, κάπως έτσι. Μπήκαν 12 και ήμασταν άλλοι 4. Και μπήκανε και αναπληρωματικοί και δεν μπήκα εγώ, δηλαδή ήταν τρελό αυτό. Οκ. Just the two of us. Όχι. Δεν καίγεσαι. Με στεναχώρησε πάρα πολύ κάτι που είδα και... Τι?
Αυτό με τον Παπαμιχαήλ πάρα πολύ με στεναχώρησε. Ναι, ήταν βαρύ αυτό. Ήταν βαρύ. Ήταν βαρύ. Απάνθρωπο. Απάνθρωπο. Your face sounds familiar. Τέλειο. Και είμαι πολύ καλό στι μιμήσει. Ποια είναι η καλύτερη σου μιμήση? Κάνω τα πάντα. Κάνε μας κάτι. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί ήταν... Κάνε μας την Dad Lily. Α, δεν είναι δύσκολο. Ίδιοι, ίδιοι. Κάνε μας εμένα. Εσύ είσαι ο μόνος που δεν γίνεται. Είσαι ο μοναδικός. Έλα, σταμάτα. Αλήθεια τώρα. Σαντάνα. 100 ευρώ. 150. 180. Κλείσαμε στα 200. Έχουμε συμφωνία. Πάει. Τι θα ήθελες πολύ για τα μελλοντικά σου πλάνα να έχεις πετύχει? Να σου πω ότι είμαι αυτή τη στιγμή στο εδώ και τώρα ακριβώς εκεί που θέλω και θέλω να συνεχιστεί αυτό, να κρατήσω την ίδια διάθεση για ζωή και δημιουργία και εξέλιξη. Οπότε ως φυσικό επόμενο θα γίνουν και πράξεις. Να τελειώσω το διδακτορικό μου στα επόμενα 2 χρόνια, σίγουρα, είμαι καθοδόν δηλαδή. Να συνεχίσω να παράγω μουσική, να κάνω αυτή τη συνεργασία που σου λέω με έναν μεγάλο μουσικοσυνθέτη που θέλω μέσα στο χειμώνα που έρχεται. Να μπορώ να γυμνάζομαι, να είμαι υγιής και να εξελίσσω όμως άνθρωπος, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι ευλογία. Mm. Είναι ευλογία. Για το καλοκαίρι έχεις κανονίσει κάτι επαγγελματικά, διακοπούλες? Διακοπές δεν προβλέπεται, η αλήθεια είναι. Κάνω ήδη αυτά που αγαπώ, οπότε είναι σαν διακοπές, είναι ευχάριστα όλα. Δεν μπορώ να σου πω ότι κακοπερνάω ή κουράζομαι τόσο πολύ. Για καλή μου τύχη, ήδη είμαι full μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Έχω πληρότητα σε εμφανίσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία, σχεδόν 80%. Οπότε... Χωράει ναι, ναι. Δεν όχι. Το ευχόμαστε, όπως και να έχει. Δόξα τω Θεώ. Τέλεια, τέλεια. Βάλτε και τα social media του Ιορδάνη, να τον βρει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Και κάπως έτσι αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα. Δεν θα τραγουδήσουμε. Αφού μου είπα ότι θα μου τραγουδήσετε κάτι. Ωραία, πες μας κάτι. Δώσε ένα καπέλα. Ένα καπέλα. Ναι. Να πούμε έτσι κάνα ρεμό. Ό,τι γουστάζεις, μας αρέσει ο ρεμός πολύ. Να μαρακλώσουμε. Πες μου πως κοντά μου θες να έρθεις για λίγο. Πες πως δεν μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τολμάς, μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Περισσότερο Βοσκόπουλο θύμισε, έτσι όπως ήταν λίγο έντρινο. Τόλι. Μπορώ να πω ότι όλοι πάρα πολύ καλά, δεν θέλεις. Θέλω. Δεν θέλεις. Θέλω. Εσύ λίγο. Δεν θέλεις. Λίγο. Λίγο. Δεν θες. Λίγο. Λίγο. Έχει πολύ υγρασία εδώ. Ναι, έχει φουλ. Έχει υγρασίες, Είσαι το τέλειο μέρος. Ποιο... Το φεγγάρι πάνω θεμό. Τέλειο. κι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιορδάνη. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Είμαστε καλά. Και ό,τι καλύτερο με ένα μπόνο. Καλό τάξη τότε, φιλιά. Τα πάμε.